Βίκυ, να σε ρωτήσω ό,τι κάτι. Θέλεις. Τώρα που δεν έχεις την εκπομπή σου, αυτή που όλοι ξέρουμε και έχουμε αγαπήσει, είναι ένα μικρό αγκαθάκι για σένα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τηλεοπτικά, ας πούμε, δεν υπάρχεις εσύ με την εκπομπή αυτή που ξέρουμε και έχουμε αγαπήσει. Ναι, δεν υπάρχω, γιατί ας τα λέμε για τα την εκπομπή, έτσι, καθαρά και μόνο. Δεν φοβόμαστε τις εκφράσεις, δεν φοβόμαστε τις λέξεις. Εγώ τηλεοπτικά δεν υπάρχω. Αυτό όμως ήταν για μένα ένας λόγος να εξελιχθώ σε κάποια άλλα πράγματα. Και που αν είχα έγινε. Μείνει σε αυτή, ακριβώς, αν είχα μείνει σε αυτή τη μανιέρα, σε αυτό το, αν θέλεις, το μοτίβο ζωής που ήταν για πολλά χρόνια το ίδιο, εγώ δεν θα είχα εξελιχθεί. Δεν θα είχα γράψει αυτό το βιβλίο, έτσι, το οποίο είναι αυτογνωσιακό. Δεν θα είχα κάνει τα podcast, τα οποία είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο του podcast, το να κάνεις αυτογνωσία μέσα από podcast. Ξεκίνησα με το Σταύρο το Θεοδωράκη στην πλατφόρμα το pod.gr. Εκεί αν κατευθύνεις τους ανθρώπους. Ναι. Και θεωρώ ότι ό,τι κάνουμε στη ζωή μας πρέπει να έχει και μία απόδοση σε κοινωνικό επίπεδο. Για μένα αυτό είναι ο προορισμός μου. Σαν σκοπό σου, σαν αποστολή. Σαν προορισμός, ναι. Αυτό δεν το σκέφτονται όλοι. Το και ξέρω. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία, νομίζω. Καθόλου με την ηλικία. Για να καταλάβεις, εγώ έχω ένα site που το οποίο το χρηματοδοτώ από την τσέπη μου, γιατί δεν μου αποφέρει τίποτα, εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Είναι site υγείας και ευεξίας, το όμορφαμυστικά.gr, το οποίο το κάνω για να δώσω χρήσιμη πληροφορία στον κόσμο, να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη, πιο όμορφη, πιο υγιή, πιο χαρούμενη. Άρα εκεί θα σκεφτεί κάποιος ότι έχεις λύσει τα θέματα της ζωής σου, έχεις δει ξεκάθαρα τι θες να κάνεις, ποια είσαι. Από πολύ μικρή. Άρα ξέρεις και καθοδηγείς. Από πολύ μικρή ξέρω. Γιατί πάντα, ξέρεις τι, όλοι κάπου στο βάθος της ψυχής μας ξέρουμε. Γιατί υπάρχει ένα άφθαρτο κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο πάντα ξέρει. Απλά ενθυμείται όταν βλέπει ένα γεγονός που θα τον κατευθύνει σωστά. Ενθυμείται μέσα βαθιά, το ξέρεις κι εσύ, το ξέρουν όλοι. Σαν να το έχεις ζήσει και να είναι σαν ανάμνηση την οποία... Όχι το έχεις ζήσει, το γνωρίζεις. Το γνωρίζεις. Είναι σαν μια μεβράνη τη ζωή σου που υπάρχει μέσα, την έχεις δει ότι θα εξελιχθεί έτσι, αλλά δεν τη θυμάσαι. Και όταν αυτό προκύπτει ως αλλαγή μιας ροής, μιας δουλειάς η οποία αλλάζει, μιας εκπομπής η οποία κόβεται ανώμαλα, τσαλά, απότομα, αφήνει αυτό το στίγμα που μοιραία αφήνει κάτι όταν σταματά και το αγαπάς πάρα πολύ. Πληγώνεσαι, στεναχωριέσαι, οργίζεσαι. Αυτά τα στάδια, βεβαίως. Πώς το διαχειρίζεσαι. Είμαι πολύ ειλικρινής με τα συναισθήματά μου, γιατί αν δεν είσαι με τα συναισθήματά σου ειλικρινής, δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα. Στην αρχή ένιωσα όλα αυτά που λες και μετά είπα: εγώ χρειάζεται τώρα να ακούσω το σύμπαν. Μου λέει κάτι. Μου λέει ότι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος. Ευτυχώς με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να περάσω στο επόμενο βήμα. Γιατί δεν εξελίσσεσαι. Η στασιμότητα τι δημιουργεί. Δημιουργεί από μούχλα, μιζέρια, μέχρι θνησιμότητα. Αρνητικά. Δηλαδή, δεν δημιουργεί εξέλιξη στα θνησιμότητα. Και χαίρομαι που μπήκα πιο βαθιά στο κομμάτι της αυτογνωσίας. Θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή που να είναι πολύ χαρούμενη και θετική και να φέρει στον κόσμο τη χαρά και την προσέγγιση και success stories κτλ. Αλλά αν είναι προορισμένο για μένα, θα έρθει. Αν δεν είναι, δεν θα έρθει. Στο κομμάτι αυτό της εκπομπής, στο τι θα ήθελες να κάνεις που μόλις μας απάντησες, και είναι κάτι πολύ όμορφο και είναι κάτι το οποίο λείπει. Με τους ομούς, στεγνούς και στιγνούς όρους του τηλεοπτικού, της τηλεθέασης, πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο, όπως λέμε στην καθομιλουμένη την τηλεοπτική, θα πουλούσε, θα τράβαγε, θα πήγαινε, ασχέτως το αν ο κόσμος θα το αγαπούσε. Ιωάννα μου. Μπορείς να ξέρεις από πριν, όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω το πακέτο και με βάλανε κάποια στιγμή απέναντι από το παραπέντε, όλοι πιστεύανε ότι το πακέτο θα σβήσει. Ισχύει. Δηλαδή, μάλιστα την επιλογή αυτή την είχε κάνει ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου να με βάλει απέναντι από το παραπέντε. Το πακέτο συνέχισε και έκανε μέχρι 49%. Ναι. Έχει φτάσει. Εμείς όταν κάνουμε στην εκπομπή 20 και 25, λέγαμε κάτι δεν κάνουμε καλά. Και προσπαθούσα να αλλάξω κομμάτια, να δημιουργήσω καινούργιες στήλες, να βάλω καινούργια πράγματα. Γιατί αυτό ήταν τότε. Αλλά ξέρεις, οι όροι αλλάζουν στο παιχνίδι. Αν δεν δοκιμάσεις κάτι, δεν μπορείς να το ξέρεις πώς θα πάει. Είναι ρίσκο όμως. Και κάποιες φορές, όσο και αν αγαπάς κάτι, αν δεν αναγνωριστεί και από τους γύρω, τους ηθήνοντες, τον κόσμο, όλους αυτούς τους παράγοντες.
δεν ελοχεύει και ο κίνδυνος πάλι, Βίκυ, να... η πιθανότητα του να μην πάει όπως το αναμένεις. Ή δεν θα πω αποτυχία, δεν μου αρέσει σαν λέξη. Αν δεν πάρει κανείς το ρίσκο στη ζωή του, μπορεί να ξέρει. Όχι. Εμένα μου αρέσουν και τα ρίσκα και οι άνθρωποι που τα παίρνουν. Mm-hmm. Και είμαι άνθρωπος που τα παίρνει τα ρίσκα του. Εγώ, όταν χρειάστηκε να φύγω από το Καλημέρα Ελλάδα, δεν είχα plan B. Δεν είχα δεύτερο σχέδιο. Ναι. Δηλαδή, ήμουν 9 χρόνια στο Γιώργο τον Παπαδάκη, ήταν πάλι μια μανιέρα που πήγαινε. Και ένιωθα ότι δεν εξελίσσομαι. Και λέω, ευχαριστώ πολύ. Εγώ όμως δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Και δεν είχα κάποια άλλη πρόταση ή κάποια άλλη σκέψη. Και έμεινα αρκετό διάστημα εκτός τηλεόρασης.